αυτά από τον χώρο της υγείας και τα δεδομένα από την Κομωτινή. Πάμε τώρα στο Δημοσθένη τον Δούκα για να σταθούμε στο ζήτημα το οποίο ανέδειξε η Δέλτα Τηλεόραση μόλις χθες, Δημοσθένη, και αφορά την περιβόητη και διαβόητη, θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα βαθμό, ΔΕΒΖΟΣ, την διασυνοριακή ελεύθερη ζώνη βιομηχανικών συναλλαγών, η οποία ξεκίνησε να συζητιέται πριν από 15-20 χρόνια. Θεωρούσαμε μέχρι πριν από λίγες ημέρες ότι βρίσκεται εν υπνώση ή έχει τέλος πάντων ματαιωθεί το σχέδιο αυτό. Αποδείχθηκε όμως πως τελικά δεν είναι έτσι, μια που η ΔΕΒΖΟΣ ζει και βασιλεύει. Θα θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι μόλις χθες δημοσιοποιήθηκε η απόφαση που πάρθηκε μεταξύ, η κοινή υπουργική απόφαση, τόσο του Υφυπουργού Ανάπτυξης τότε, του κυρίου Σωκράτη Ξενίδη, όσο και του Υπουργού ΠΕΚΑ, του κυρίου Παπακοσταντίνου, στις 9 Απριλίου, μόλις πριν από λίγους μήνες του 2012, με βάση την οποία κοινή υπουργική απόφαση ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας της ΔΕΒΖΟΣ. Πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι σήμερα ζητήσαμε την άποψη της αντιπεριφερειάρχης, της αντιπεριφερειάρχου Εύρου, της κυρίας Γεωργίας Νικολάου, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μας είπε πως ενημερώθηκε από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, όμως είναι στην διαδικασία αναζήτησης των πληροφοριών που απαιτεί και η ίδια σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή, και δεσμεύτηκε πως κάποια στιγμή θα μας δώσει την απάντησή της. Περαιτέρω δεν γνώριζε, όπως είπε στον Γιάννη Ντοσκεύα. Περιμένουμε βεβαίως την πληροφόρηση που θα αποκτήσει και η ίδια για να την ακούσουμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια των επομένων ημερών. Το καινούργιο τώρα το οποίο προέκυψε είναι ότι στην ΔΕΒΖΟΣ, στην Διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών στο Τρίγωνο του Εύρου, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, υπάρχει και λειτουργεί μια χαρά μια μονάδα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σωστά, Δημοσθένη? Πολύ σωστά. Μόνο που, κυρία Νικολάου και ο κύριος Γιαννακίδης, θα έπρεπε να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν ως μέτοχοι, εταίροι της εταιρείας. Δηλαδή, η κυρία Νικολάου, αν δεν γνωρίζει, αν σήμερα δεν μπορούσε να απαντήσει, σημαίνει όλο αυτό το διάστημα που είναι περιφερειάρχης, ο κύριος Γιαννακίδης που είναι περιφερειάρχης, δεν άσκησαν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μειοψηφούντος εταίρου. Δηλαδή, να κάνουμε, γιατί σήμερα είναι η περιφέρεια, η πρώην νομαρχία, είναι μειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα. Να θυμίσουμε τότε στους τηλεθεατές ότι, όπως η κυρία Νικολάου και ο κ. Περιφερειάρχης αναζητούν μέσω της κυρίας Νικολούλη τη ΔΕΒΖΟΣ, και εμείς την αναζητούσαμε. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ένας κάτοικος του Εύρου να πιστεύει ότι αυτό το νομικό σχήμα είχε μορφή ΖΟΣ, ήταν ΖΟΣ εταιρεία. Έτσι. Όλοι πιστεύουμε, είναι αυτό που είπες, ή ήταν εν ύπνο, ή είχε δεληθεί. Έτσι, δεν είχαμε ζήσει τις θετικές επιπτώσεις. Το σχέδιο είχε εγκαταληφθεί, ακριβώς. Δεν είχαμε δει. Διότι δεν υφίσταται λόγος. Κανένας. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Ότι έτσι δεν πιστεύαμε. Είδε ο τόπος, είπε και κάτι, και κάποιο θετικό αποτέλεσμα από τη ΔΕΒΖΟΣ. Ίσα ίσα τόσα χρόνια εμείς ζούσαμε το αντίστοιχο. Κάναμε εκατομμύρια ρεπορτάζ και θέματα για τα πόσες εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε μέρα που πηγαίνουν και ψωνίζουν από τη Βουλγαρία. Αντί να έρχονται οι Βουλγαροί να κερδίζουν με τονικά, είχαν γίνει τα αντίθετα φαινόμενα. Που βάζουν βενζίνη, που πηγαίνουν, κάνουν τα δόντια τους. Έτσι. Και νομίζαμε ότι η ΔΕΒΖΟΣ έχει τελειώσει. Έτσι. Γι' αυτό γίνονται και όλο αυτό το πανηγύρι με αντίστροφη φορά. Αντί να έρχονται τα θετικά από τη Βουλγαρία μέσω της ΔΕΒΖΟΣ, έφευγαν οι Βορειοβερίτες. Λοιπόν. Τώρα, η ΔΕΒΖΟΣ ξεκίνησε. Να τα θυμηθούμε λίγο, γιατί αυτό τώρα ξεκινά το έργο από εμάς, από την έρευνα τη δημοσιογραφία, και θα συνεχίσει σε βάθος. Γιατί είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Δεν μας ενδιαφέρει η ατομική περίπτωση, οι ατομικές πρωτοβουλίες. Αλλά είναι θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, γιατί ξεκίνησε με πρωτοβουλία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εταίρος αποκλειστικός της ΔΕΒΖΟΣ. Επινομαρχίας Γιώργου Ντόλιου. Έτσι ακριβώς. Επινομαρχίας Γιώργου Ντόλιου. Και συνεχίστηκε με νομαρχίας Νίκου Ζαμπουνίδη. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τώρα χρόνια πάει η ιστορία. Έτσι. Ναι. Εγώ είπα χθες ότι ο κύριος Λόης Λαμπριανίδης, που έκανε εδώ μια συνάντηση ημερίδα για τη ΔΕΒΖΟΣ και δημοσιοποίησε την αντίθεσή του ότι δεν έχει μέλλον, έγινε επιμερών του Γιώργου Ντόλιου όλη αυτή η ιστορία. Πότε ξεκίνησε αυτό το φάντασμα, που από ό,τι φαίνεται είναι ένα φάντασμα που ύπταται πάνω από τον Εύρο. Μετά, σε μια διαδικασία που εγώ δεν τη γνωρίζω, και η κυρία Νικολάου καλείται από τους πολίτες και από τα μέσα να μας πει. Καλά, η κυρία Νικολάου. Όχι, δεν εγκαλείται. Καλείται, ένα λεπτό. Ναι. Να αφαιρέσω το πρόσωπο, έχει δίκιο, να μην τα προσωποποιούμε. Η περιφέρεια, εγώ θέλω να μάθω ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, με ποια διαδικασία πουλήθηκαν οι μετοχές της ΔΕΒΖΟΣ σε ιδιώτη. Με ποια διαδικασία έγινε δημόσια προκήρυξη και πήγαν προσφορές, σε τι τίμημα? Αυτό βέβαια δεν έγινε επί της θητείας. Όχι, της, αλλά τώρα κάποιος μας δώσει πληροφορίες
Αυτό έγινε επί θητείας του κ. Ζαμπουνίδη. Επί της προηγούμενης νομαρχιακής θητείας. Εκείνοι όμως δεν έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο, δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε εκείνους, να μας τα πούν. Υπάρχει ενότητα και συνέχεια, όπως και στη διοίκηση. Και η αντιπεριφέρεια είναι συνέχεια του Νομαρχής Αυτοδιοίκησης. Είναι, λέει, διάδοχος καταστατικά όλων των υποχρεώσεων, λέει, και των δικαιωμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό θα μας δώσουν τα στοιχεία η κυρία Νικολάου και ο Περιφερειάρχης. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί είναι συνέχεια. Λοιπόν, με τι τίμημα, πόσα πουλήθηκε, 70%, πόσο της 100 μετοχών και πόσα λεφτά εισέπραξε. Είναι πολλά, με ποια διαδικασία. Στη συνέχεια, ως μειοψηφών εταίρος πλέον. Όπως επίσης και πότε πουλήθηκε δημοσταίνη, αν μου επιτρέψετε. Πότε, πώς και με τι τίμημα. Και σε ποιο νομαρχιακό συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση. Ακριβώς, λήφθηκε αποφάσεις. Ποιο ήταν το τίμημα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι σίγουρο ότι... Το 60, το 70%. Για ποιο λόγο πουλήθηκε τόσο μεγάλο ποσοστό. Ακριβώς. Δηλαδή είχαν πει τότε, ξέρετε, είναι ζημιογόνες οι χρήσεις μας και δεν αντέχουμε να βάζουμε λεφτά η νομαρχία να στηρίξουμε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί εκεί υπήρχε Διοικητικό Συμβούλιο με αμοιβές, να θυμίσουμε. Τα πούμε αυτά. Ακριβώς. Γιατί δεν τα πούμε, γιατί υποθέτω θα μας δώσουν, και αυτό είναι απέτηση της διαφάνειας, τους ισολογισμούς. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Είναι ΑΕ. Ναι, και με βάση τον νόμο κάθε χρόνο δημοσιοποιείται ισολογισμός. Οι ιδιωτικές εταιρείες μας δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά επειδή είναι μέτοχος η νομαρχία, η νη περιφέρεια, δηλαδή έχουν δημόσιο ενδιαφέρον, θέλουμε να ξέρουμε οι ισολογισμοί τι εμφανίζονται αυτά τα χρόνια. Από τότε που πουλήθηκαν ζημιές, τι ύψος, πώς καλύπτονταν. Επίσης, να δούμε η εταιρεία που έδωσε, πούλησε τελικά. Δευτός δεν υπάρχει ελεύθερη ζώνη ελευθερών συναλλαγών. Έτσι. Τελικά άλλαξε σχεδόν ο καταστατικός ρόλος και η λειτουργία. Έγινε μια εταιρεία που πουλάει χώρο για αναπτυχθούν φωτοβολταϊκά. Ναι, ωστόσο η κοινή υπουργική απόφαση δημοσταθμού αναφέρεται στη Δευζός. Στη Δευζός, ναι, αλλά. Ανανέωση της αδείας της Δευζός. Δεν ικανοποιεί όμως η Δευζός, παρόλο που έχει άδεια ως Δευζός, τις καταστατικές της διατάξεις. Να γίνει ζώνη ελευθερών συναλλαγών. Και εγώ ρωτάω επίσης αφελώς, γιατί θέλουν να κάνουν καινούργια ζώνη ελευθερών συναλλαγών με ένα άλλο καθεστώς. Την αν πιστεύουν και σε αυτό το δημιούργημα. Γιατί δεν ενεργοποιούν. Γιατί δεν στηρίχθηκε. Γιατί δεν είναι, ακριβώς. Γιατί δεν στηρίχθηκε ή γιατί δεν στηρίζεται ήδη. Ακριβώς, αφού υπάρχει ήδη. Δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Γιατί η περιφέρεια δεν λέει να κάνω ένα πείραμα σε υπάρχουσα θεσμοθετημένη ελεύθερη ζώνη και να δούμε, ρε παιδί μου, τα αποτελέσματα ως μοντέλο και από εκεί να το διευρύνουμε. Μάλιστα, διαπιστώσαμε σήμερα αυτό. Μέχρι να ενημερωθεί η περιφέρεια και να δώσει τις επίσημες απαντήσεις που χρειάζονται. Τέλος πάντων, αν και όποτε φτάσει το σημείο να παράσχει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση προς τους πολίτες αυτής της περιοχής, εμείς συνεχίσαμε την έρευνά μας, βρήκαμε ότι υπάρχει, λειτουργεί μία μονάδα εκεί, είναι μία μονάδα φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανήκει στην επιχείρηση ονόματι Energy, είναι μάλιστα μία εταιρεία του ομίλου Ελάκτορ, αυτό άλλωστε αναφέρεται και στο site της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία ζει και βασιλεύει, λειτουργεί κανονικότατα. Βέβαια δεν φαντάζομαι. Όχι ο ελεύθερο συναλλαγών πλέον, έτσι ουσιαστικά. Ανεξάρτητα. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι ο καταστατικός ρόλος της εταιρείας, ήταν να γίνει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Όχι να, δίνει, να γίνει πάροχος φωτοβολταϊκών. Πήγε μια εταιρεία δηλαδή εκεί, νίκεσε ουσιαστικά. Νομίμως βεβαίως. Νίκεσε οικόπεδα της Δευζός, αρκετά μάλιστα. Είναι 5-6, ίσως και 8 οικόπεδα τα οποία νοικιάζει. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιο είναι το τίμημα το οποίο εισπράττει η Δευζός ΑΕ από την ενοικίαση των συγκεκριμένων οικοπαίδων. Αυτά θα μας τα πει, δεν είναι και ο πρόεδρος της Δευζός, έτσι. Ναι, ο κύριος Κονσολίδης. Υπάρχει πρόεδρος, πρέπει να τα πει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κονσολίδης. Τον οποίο κύριο Κωνσταντίνο Κονσολίδη, ευχαρίστως βεβαίως θα τον προσκαλέσουμε τις προσεχείς ημέρες, ίσως αύριο μεθαύριο, για να ακούσουμε τις θέσεις και τις απόψεις του και ελπίζουμε να μην αρνηθεί και να είναι εδώ μαζί μας. Αυτός είναι ο πλειοψηφών μέτοχος, θα μας πει όλα αυτά. Ο πλειοψηφών μέτοχος. Θα δικαιούμε ο πλειοψηφών μέτοχος που είναι το ελληνικό δημόσιο μέσο της περιφέρειας να μας πει και εκείνη τι κάνει. Τι έλεγχους ασκούσε, αν ψήφισε τους ισολογισμούς, αν έδινε έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, δεν μπορεί να τα ξεπερνάνε έτσι. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής όμως τώρα, πρόσεξε. Εκεί πέρα η Δευζός λειτουργεί και έχει στη δικαιοδοσία της μια έκταση που της παραδόθηκε για γίνει ελεύθερη ζώνη νομίμως από το δημόσιο. Αν τώρα προχωρήσει το άλλο σχέδιο της ΕΟΣ και μία από τις περιοχές που θέλει να εφαρμοστεί ο θεσμός της ελευθερίας ζώνης είναι το τρίγωνο. Δηλαδή, προσέξτε λίγο, η Δευζός θα πουλήσει, θα νοικιάσει στην ΕΟΣ. Αυτό θέλω να μας το πούνε. Έχει σημασία και όλοι καταλαβαίνουν ότι ξαφνικά
θα πάει το ελληνικό δημόσιο, επειδή πουλήσει μετοχές η μνημαρχία, να νοικιάσει από άλλη εταιρεία που έχει τον ιδιό της χώρο. Θα γίνει αυτό στο μέλλον. Αυτά μας τα πει ο κύριος Γιαννακίδης. Όχι κανένας άλλος, εκείνος θα μας πει ναι. Ξέρετε, όχι, θα γίνει σε άλλη παραπλήσιο χώρο. Για να είναι ξεκάθαρα και διάφανα. Οι πολίτες το χρησιμοποιούν. Ωστόσο, πάντως, Δημοσθένη, η περιφέρεια αυτή τη στιγμή επενδύει στην ΕΟΣ, έτσι. Κατατέθηκαν χρήματα, πληρώθηκαν χρήματα για μελέτες. Μάλιστα, δόθηκαν κάποια χρήματα στην περιφέρεια, νομίζω 50.000 ευρώ. 60.000 ευρώ. Προκειμένου να αναπτυχθούν μελέτες, σχέδια επιτυχίων. Και... πήρε τα λεφτά, τα έδωσε σε μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλου που έκανε μια μελέτη. Ναι. Και βέβαια υπάρχει παράλληλα και αυτό το project σε εξέλιξη. Εν υπνώση θεωρούσαμε, καθόλου εν υπνώση δεν είναι τελικά όπως αποδεικνύεται. Το οποίο όμως δεν το στηρίζει κανείς, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, δεν νοιάζεται κανείς γι' αυτό και κανείς δεν ξέρει ουσιαστικά, και κατά δήλωση άλλωστε και της κυρίας Νικολάου, τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, αλλά είναι ζωντανός νομικός οργανισμός και μπορεί ενεργοποιούμενες οι ζώνες να εμφανιστεί και να πει εδώ είμαστε για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή. Όπως είπες, η έρευνα της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια των επομένων δελτίων ειδήσεων σχεδόν καθημερινά. Θα έχουμε έστω και επαναλαμβάνουμε γιατί αφορά τους πολίτες και τον τόπο και είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Όχι, αν ήταν ιδιωτική υπόθεση, δεν θα λέγαμε τίποτα. Πόσο μάλλον όταν επικαιροποιείται αυτή η συζήτηση εξαιτίας της των ΕΟΣ μάλλον. Έτσι ακριβώς. Θυμίζουμε στους τηλεθεατές μας πως αν θα μπει κανείς στο site, το επίσημο site της Δευζός, devzos.com, θα διαπιστώσει ότι εκεί ακριβώς φαίνεται και η επικαιροποίηση που λέγαμε προηγουμένως, θα διαπιστώσει ότι φιλοξενούνται εκεί άρθρα, έρωτα απαντήσεις σε ό,τι αφορά τη ΕΟΣ. Τη ΕΟΣ. Και όχι τη ΔΕΒΖΟΣ την ίδια. Και άρθρα θετικής κατεύθυνσης. Φιλικά διακείμενα. Φιλικά υπερασπιζόμενοι να γίνουν ΕΟΣ. Mm. Αυτό να το δούνε και ας βγουν συμπεράσματα. Μάλιστα. Δημοσθένη, ευχαριστούμε πολύ.